Πότε το βλέπεις, εδώ τον αραβωνιάστηκες και δεν το έχεις πει, το ανακοίνωσε από το Facebook. Δηλαδή, ακόμα και αυτό δεν μπορούσατε να το κάνετε σπίτι οι δυο σας. Δεν πείτε, είχαμε χρόνο, είδες. Του το έπεσε, ας πούμε, χάρηκε που αραβωνιάστηκε μαζί σου μέσω του Facebook. Εντάξει, δεν έγινε μέσω του Facebook, απλά εκεί ανακοινώθηκε. Ξέρω, εντάξει, απλά εκεί το ανακοίνωσε. Το λέω τώρα αυτό γιατί είναι ένα θέμα για το οποίο υπόθηκαν διάφορα, έγινε μεγάλη ιστορία. Εσείς στραφήκατε ή ο σύντροφός σου εναντίον της δημοσιογράφου που έγραψε το άρθρο και νομικά, νομίζω. Εσείς στεναχωρήθηκες γενικά για όλη αυτή την ιστορία? Σαφώς, πολύ. Δεν έχω συνηθίσει να απασχολώ με τα προσωπικά μου το κοινό και δεν μου άρεσε καθόλου το τι συνέβη. Βέβαια, κλήθηκα να δώσω κάποιες απαντήσεις αναγκαστικά, γιατί εντάξει, όταν λέει είναι ο καθένας το δικό του, αναγκάζεσαι και άνθρωποι που μπορούν να σε βρουν και κάπου και στο θέατρο θα σε συναντήσουν. Αυτό, ναι. Δεν είναι ότι είσαι σπίτι σου, οπότε που να σε πετύχουν θα σε συναντήσουν, ναι. Αλλά εντάξει, θεωρώ ότι έδωσα κάποιες απαντήσεις οι οποίες ήταν σημαντικό να δοθούν. Και από εκεί και πέρα, ναι, σαφώς και θα το δει ο σύντροφός μου, γιατί το έχω ξαναπεί. Είναι τελείως ανακριβές το άρθρο, οπότε. Εσύ στεναχωρήθηκε περισσότερο στο ότι βρέθηκε σε θέση να απολογήσει ή στο ότι ο σύντροφός που δεν ήταν γνωστός μπλέχτηκε σε μια ιστορία, ας πούμε, άθελά του? Καταρχήν, εσύ που διάβασε ότι έκανε την ανακοίνωση και δεν ήθελε να βγει παντού στο Facebook, από λάθος ρύθμιση. Ήθελα να βγει δημόσια. Ναι. Δηλαδή, ήθελα να είναι για τους φίλους μου, οι οποίοι είναι έτσι κι αλλιώς άνθρωποι που γνωρίζω προσωπικά, θέλω να πω. Δεν έχω ένα ανοιχτό προφίλ γενικά για κόσμο που δεν ξέρω. Ναι, δεν ήθελα να βγει δημόσια. Αυτό βέβαια δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι. Το έχω ξαναπεί δηλαδή, ότι το Facebook κρατάει τις ρυθμίσεις της τελευταίας φοράς. Οπότε, αν έχεις δημοσίευση μια κριτική θεάτρου, ας πούμε, που θέλεις να είναι δημόσια, στην επόμενη δημοσίευση πάει αυτομάτως δημόσια. Το θέμα είναι ότι η συγκεκριμένη δημοσιογράφος δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους άρθρα, ούτε κίτρινα, ούτε δηλαδή, εγώ χωρίς να θέλω να πω ότι